Σε βαρόμετρο της φτώχειας έχει μετατραπεί το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι πωλήσεις του για πρώτη φορά στα χρονικά βρίσκονται στο ναδύρ, καταγράφοντας πτώσεις σε λίτρα και αριθμό παραγγελιών που υπερβαίνει και το 50% σε σχέση με πέρυσι. Όπως αναφέρουν οι βενζινοπόλες στη Ροδόπη, οι πολυκατοικίες δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί πετρέλαιο, οι διαχειριστές σε άλλες περιπτώσεις πληρώνουν από την τσέπη τους και πολλοί καταναλωτές ζητούν βέρεσε, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να βρίσκονται πλέον σε απόγνωση. Χωρίς τα άλλα πετρελαίου θέρμανσης, φαίνεται πως θα ξεχειμωνιάσουν τελικά πολλές οικογένειες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία των βενζινοπολών, ο εφοδιασμός των πολυκατοικιών με πετρέλαιο μειώθηκε τουλάχιστον στο μισό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο βενζινοπολών στη Ροδόπη, η σοβαρή πτώση στην κατανάλωση περνάει στην πραγματική οικονομία και στα έσοδα του κράτους, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια που διακινούνται να μην μπορούν να στηρίξουν τα βενζινάδικα και οι καταναλωτές να αναζητούν πιο οικονομικές πηγές για να ζεσταθούν. Παρατηρήθηκε από τη Δευτέρα που μας πέρασε μία άνοδο της τάξης των 4 με 5 λεπτών σε όλα τα καύσιμα, και από το πετρέλαιο θέρμανσης και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτονόητο είναι ότι στο χειμώνα που διανύουμε είναι από τους πλέον κρύους χειμώνες από άποψη καιρού και ζέστης, στο ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μεγάλη πτωτική πορεία λόγω τιμής. Η στροφή του κόσμου σε άλλες πηγές ενέργειας είναι επίσης μεγάλος παράγοντας. Επίσημη ανακοίνωση των δηληστηρίων των ελληνικών πετρελαίων ήταν της τάξης του 58% στον όγκο που διακινήθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα χειρότερη αν τελικά ισχύσει η εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Πολλά πρατήρια θα κλείσουν και ο κόσμος θα κρυώσει. Αρκεί να αναφέρουμε ότι πανελλαδικά έχουν βάλει λουκέτο ήδη 1.200 βενζινάδικα, ενώ το 2012 υπολογίζεται ότι θα κλείσουν και άλλα 1.000. Εμείς πλέον να μην είμαστε βιώσιμοι, στρεφόμαστε κι εμείς σιγά σιγά στον επαγγελματικό μας τομέα σε διαφορετικές δραστηριότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τώρα, το τι μέλη γενέστε, κανένας μας δεν το ξέρει, όπως γενικότερα βλέπουμε και παθαίνουμε σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Οπότε έτσι και αυτό υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, εάν του χρόνου γίνει η εξομοίωση που ακούω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι επιμένει η κυβέρνηση ότι θέλουν να εξομοιώσουν την τιμή, εμείς πια θα είμαστε πλέον άνεργοι, θα περάσουμε στον τομέα της ανεργίας. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μπορέσουμε να εξελιχθούμε.